Καλησπέρα φίλοι από το TheplayerGR και για σήμερα τις ιατρικές αναμνήσεις θα παίξω και θα κάνω review για το Rubicon για Amiga. Λοιπόν, το Rubicon είναι ένα side-scrolling platform και δημιουργήθηκε από την 21 Century Entertainment μαζί με την SSD και κυκλοφόρησε το 1991-92 σε Amiga, σε Atari ST και σε Commodore 64. Η ιστορία του παιχνιδιού έχει ως εξής. Μία φυλή από μεταλλαγμένους εξωγήινους έχουν εισβάλει στη γη προκαλώντας πολλές καταστροφές σε διάφορες περιοχές. Ένας υπερστρατιώτης στέλνεται για να σκοτώσει όλους τους κακούς εξωγήινους για να σταματήσει την καταστροφή. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι απλός, όπως στην κάθε πίστα θα πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους μεταλλαγμένους εξωγήινους που έρχονται από αριστερά μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το βασικό όπλο του ήρωά μας είναι ένα όπλο λέιζερ που έχει άπειρες σφαίρες, αλλά μπορεί να πάρουμε όμως και άλλα όπλα. Για να ενεργοποιηθούν τα όπλα, πρέπει να επιλέξουμε χειροκίνητα ποιο θέλουμε από τα 7 όπλα που έχει το παιχνίδι, πατώντας από το πληκτρολόγιο της Amigas από το F1 μέχρι το F7, επιλέγουμε πρώτα το όπλο που θέλουμε και στη συνέχεια, αφού πάρουμε το Power Ups που έρχεται σε μορφή μπάλας ή μελεξίπτωτο, σε συγκεκριμένα σημεία στην κάθε πίστα, ενεργοποιείται το όπλο. Με το F1 είναι το βασικό το όπλο, που είναι και το μόνο που έχει απερισφαίρες, το F2 που είναι το jetpack όπου μπορεί να πετάμε, το F3 είναι η τριπλή πυράβλη, το F4 το φλογοβόλο, το F5 η τρικαθενόμενη πυράβλη, το F6 όπλο με ρουκέτες και το F7 που είναι το laser. Πάνω στον πίνακα, αριστερά, μας έχει μια μπάρα που μας λέει πόση ενέργεια έχει το κάθε όπλο που έχουμε διαλέξει. Ακόμα μας έχει, εκτός της ζωής και το σκορ, μια οθόνη που μας λέει διάφορα μηνύματα με πληροφορίες όπως κίνηση πιο μπροστά, χαμηλή ενέργεια και κτλ. Και αριστερά, μας έχει την ενέργεια του ήρωά μας και την ενέργεια των εχθρών. Το παιχνίδι περιλαμβάνει 7 πίστες. Η πρώτη πίστα είναι στην κόκκινη πεδιάδα, η δεύτερη πίστα στο κάστρο, η τρίτη πίστα στο παγωμένο εργοστάσιο, η τέταρτη πίστα στη ζούγκλα, η πέμπτη πίστα στο σπήλαιο. Η έκτη στο βυθό, ο πόρειο μα κολυμπάει και το gameplay αλλάζει και γίνεται στο map, και η έβδομη που είναι η τελευταία πίστα του παιχνιδιού, που είναι στο πυρηνικό εργοστάσιο μαζί με τα Alien. Η κάθε μία από τι 7 πίστες του παιχνιδιού διαθέτει μεγάλη ποικιλία από εχθρού, όπου είναι και διαφορετική στην κάθε πίστα, όπου και μερικοί έχουν τη δικιά του ενέργεια, που άλλοι έχουν μονομένα, άλλοι ομαδικά, και θα συναντήσουμε φτάμενε δράκου, σκελετού, υπότε, στρατιώτε με τάγκ ή μηχανάκια ή ελικόπτερα, ρομπότ, υποβρύχια, μεγάλα καλαμάρια, Alien και διάφορου άλλου μεταλλαγμένου εξωγήινου. Τα γραφικά είναι αρκετά καλά για τα δεδομένα της Amigas, αλλά με λίγα χρώματα, όμως με αρκετά καλοσχεδιασμένους χαρακτήρες και τοπία. Ο ήχος είναι μέτριος, που περιορίζεται κυρίως μόνο με ηχητικά εφέ, κυρίως μέσα στο παιχνίδι, αλλά και με πολύ ωραία μουσική στο μενού του παιχνιδιού. Ο χειρισμός είναι απλός, με το μοχλό και το κουμπί του Fire να περιβολάμε, κάνοντας πάνω το μοχλό μας κάνει και άλμα. Επίσης, όπως είπα, πατώντας από το πληκτρολόγιο της Amigas τα κουμπιά από το F1 μέχρι το F7, μπορούμε να αλλάξουμε και τα όπλα μας. Και κάπου εδώ τελειώνει το review και πάω να το παίξω, και προσπαθήσω να το οραματίσω με τη μία όπως έκανα κάποτε. Λοιπόν, πατάω κάτι Fend of Fire. Το παιχνίδι μας έχει κάποιο μενού ή κάτι άλλο. Πρώτη πίστα και βρισκόμαστε στην κόκκινη πεδιάδα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μας φέρνει και κάτω το δεστημόπλιο. Λοιπόν, ωραία. Εμείς τώρα πάμε από αριστερά προς τα δεξιά. Λοιπόν, το όπλο αυτό που πυροβολάμε αυτή τη στιγμή έχει άπειρες σφαίρες. Είναι το βασικό μας όπλο. Κάτσε να φάμε αυτό πέρα τα δύο μονάκια. Πέτα είναι προεκφαλές. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο ρατάκι του παιχνιδιού. Αυτό είναι το κέφαλος δράκος. Κάτσε. Εύκολος είναι. Φάγαμε το ένα. Έλα. Έλα. Έλα, πού πυροβολάει. Ωραία. Συνεχίζουμε. Και αυτά που γίνανε γύρω-γύρω, δηλαδή σε κάθε πίστα έχει τέτοια. Αυτά ξέχασα να αναφέρω στο review. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχουμε αυτό το πτάμενο δρακάκι. Αυτό έχει ενέργεια. Απάνω στον πίνακα αριστερά μας έχει την ενέργεια του εχθρού. Η δικιά μας ενέργεια είναι περίπου στη μέση. Κάτσε εδώ, μην μιλάω και χάσουμε. Ακόμα μας έχει τις ζωές, το high score. Ένα πίνακα άλλο που μας λέει κάποιες πληροφορίες για λιγοστή ενέργεια ή κάποιο κίνδυνο πιο μπροστά. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα. Αυτά θέλουν προσοχή εδώ πέρα τώρα. Α, με χτύπησαν, ρε. Και αυτά είναι. Είναι σκατένια αυτά που γίνανε γύρω-γύρω. Είναι επικίνδυνα. Πάλι καλά το παιχνίδι αυτό δεν έχει χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα διαλέγω το. Όπως είπα στο review, από το F1 μέχρι το F7 διαλέγουμε τα όπλα μας. Εγώ τώρα θα βάλω το F3 σε ρουκέτες. Το τριπλό δηλαδή. Όπλο με τις ρουκέτες. Να το. Ωραία, τώρα έχουμε ρουκέτες. Η ενέργεια του όπλου είναι πάνω αριστερά, στη γωνία.
Πάμε σιγά σιγά αυτόν. Μία από εδώ, μία από εκεί βγαίνει. Εύκολος είναι αυτός, ο δράκος. Έλα. Πάει. Συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε ένα ρινόκερο εδώ πέρα. Μεταλλαγμένο ρινόκερο. Τέκ, κέρατα. Και αυτό το προλάβαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτά εδώ πέρα τέρατα, αυτά δεν έχουν ενέργεια. Κάτι περιβολάμε. Όχι, και αυτά τα διάστηκα τώρα λίγο. Και το έχει ένα δράκο πάλι. Πέτρα, πέτρες αυτός ο δράκος. Και εκείνα... και αυτό. Ωραία, τον φάγαμε και αυτόν. Πάλι τώρα ο πλάκι. Εδώ τώρα πάντα έχανα. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουμε. Μπα, πάντα έχανα εδώ πέρα. Πήραμε και πάλι power-ups για το όπλο μας. Μας γέμισε πάλι το όπλο. Λοιπόν, αυτό το σημείο αυτό τώρα, παιδιά, εδώ πέρα είναι λίγο... Και αυτά εδώ πέρα που γυρνάνε, σπαντανεύρα και αυτά. Πού είναι σπαστικά αυτά. Εντάξει, το μόνο κακό είναι κάποια μουσική. Έχει χητικά εφέ, αλλά εντάξει. Οπ, τι βλάκι έκανα, πήδησα. Μπερδεύτηκα, φόμπο. Αυτό είναι απλό. Σκύβεις και περνάει από πάνω σου και το περιβολάς. Χάσαμε μια ζωή. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πιστεύω να το τροματίσω. Αν και έχω καιρό να το παίξω. Χρόνια να το παίξω. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία, πάει αυτός. Συνεχίζουμε. Όχι, αυτό το τέρας εδώ. Αυτό, παιδιά, είναι μπάσαρο. Την έφαγα. Πω. Και τώρα πάμε. Εδώ πέρα είναι το τελευταίο boss, δηλαδή, της πίστας. Έχουμε ένα δράκο εδώ πέρα. Ελπίζω να μην χάσω πάλι, δηλαδή, τώρα. Το όπλο τελειώνει, όμως. Πιστεύω να το φάμε. Έλα. Ωραία, τον περάσαμε. Τρεις ζωές έχουμε. Το καλό σε κάθε πίστα που περνάμε μας δίνει μια ζωή. Ωραία. Score, bonus, total, bonus life. Μας έδωσε και ζωή. Δεύτερη πίστα και θα μας πάει στο κάστρο. Λοιπόν, είμαστε στο κάστρο. Καταρχήν να βάλω το τριπλό όπλο, το διαλέξω δηλαδή. Όπου να προσέξω και εδώ γιατί τα κουμπιά εδώ πέρα λίγο είναι επικίνδυνο. Δεν με βολεύουν τα κουμπιά αυτά που έχει στο ψυχολόγιο. Λοιπόν, το καλό σε κάθε πίστα έχει δικούς εχθρούς. Έχει άλλα τοπία. Λοιπόν, αυτό πέρα είναι λίγο επικίνδυνο, παιδιά. Όχι, μη πηδάω. Την έφαγα. Αυτό παιδιά έτσι απ' ασπέρα δώσε. Έλα. Πήδα. Λακία τέρατα είναι αυτά. Μερικά τέρατα είναι πολύ χαζομάρες. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Αλλά μερικές φορές πετάει. Ωραία, το φάγαμε. Λοιπόν, έχω διαλέξει το τριπλό όπλο. Τώρα έχουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Να, εδώ πέρα θα βγουν κάτι πότες τώρα. Αυτός χτυπάμε εδώ πέρα. Κάτσε να τον περάσω από πάνω πρώτα. Λοιπόν, εδώ. Βγαίνω 5-6 εδώ πέρα. Το παιχνίδι αυτό δεν μας δίνει ενέργεια. Αυτό το κακό δηλαδή πάλι έχει. Να το. Το πλάκι μας αυτό εδώ πέρα. Θα το χτυπήσουμε. Και τώρα βγαίνει ένας... ένας μητόγκας βγαίνει. Να τος. Κοίτα φάτσα. Αυτός πετάει, χτυπάει και καλά μπουνιά. Έχουν από πάνω τα πέτρες. Μόνο αυτό κάνει συνέχεια. Να τη φάγαμε και. Ωραία. Πάλι αυτά εδώ πέρα. Κάτσε αυτά, παιδιά, τα φάμε. Με χαλάσει το όπλο. Έλα το F1, το βασικό μας όπλο. Αυτό έχει άπειρες σφαίρες, όπως είπα. Μερικά τρώγω ότι και έτσι. Μην χαλάμε το όπλο μας τώρα. Καλά. Λοιπόν, διάλεγω πάλι το F3. Το τριπλό. Εδώ μας λέει και καλά παγίδα. Λοιπόν, τώρα διαλέγω το φλογοβόλο. Να πάρω το φλογοβόλο τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, πολύ δυνατό αυτό που διαλέγω το φλογοβόλο.
Πρέπει να είναι ένα σκελετός τώρα, αν θυμάμαι καλά. Βάλει αυτό. Μας λέγει από πάνω. Καλό αυτό. Λοιπόν, σκελετούλη, πού είναι ο σκελετούλης? Όχι, με χτύπησε ο σκελετούλης. Βλακία. Έχω πάρει τον τριπλό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, να κάνω τώρα. Τρεις ζωές. Αυτό παιδιά είναι πολύ μπάσταρα, αυτά ποντίκια εδώ πέρα. Κάτσε πέσα στο κεφάλι με αυτό. Ας βάλω και το τριπλό. Και μετά το τέλος θα βάλω. Και αυτά από πάνω, και αυτά είναι σπαστικά. Κοίτα εδώ, γυρνάνε και αυτά γύρω γύρω. Είναι διαφορετικά σε κάθε πίστα αυτά που γυρνάνε. Φύγε από εδώ πάλι ωραία. Μου βάζουμε το βασικό μας όπλο, αυτά είναι εύκολα εδώ πέρα. Όπως είπα, για διαφορετικούς εχθρούς, αλλά σε παραλαμβάνει συνέχεια. Έλα, δεν είναι πολύ αυτή. Μου βάζουμε πάλι το τριπλό. Και συνεχίζουμε. Αλλά εγώ θα γίνω στο τριπλό τώρα. Βέβαια και άλλα όπλα. Εγώ αυτό εντάξει, αυτά χρησιμοποιώ. Κοιτάτε παλιά που πήζα πάλι στην Αμίγκα. Δεν θα πω και ποντίκια. Θα ξεχθούμε κιόλας. Ωμπο. Θα με κάνει τον boss εδώ πέρα. Να το. Λοιπόν, βάζουμε τώρα το F4. Αυτό θέλει μία τουλάχιστον, πάμε το φλογοβόλο, τέρμα. Αυτό ήταν. Μα δώσει και ζωή τώρα πάλι. Πάμε τώρα τρίτη πίστα. Τρίτη πίστα, μας πάει τώρα σχολισμένο εργοστάσιο κανονικά, παιδιά θα σου το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε. Το κομμάτι μας γεμίζει πάντα ενέργεια όταν πάμε την κάθε πίστα. Αυτό φέρνει στο ραντάρα πάνω να χτυπήσουμε. Καλά πυραβόλα. Και αυτά εδώ πέρα τα σκατά. Τώρα αυτά είναι άλλα διαφορετικά τώρα αυτά που γυρνάνε. Λίγο θέλει ακόμη. Ωραία, συνεχίζουμε. Αυτό πετάει εντάξει όπου να είναι. Εδώ έχουμε τώρα ένα ρομποτάκι τώρα. Απλά περιμένουμε περιβολάκι και μετά πηδάμε. Το καλό να έχετε πάνω μας, πάλι καλά. Φάγαμε μία. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε. Και όπλο, κάτσε να δείξω το F3, γρήγορα. Ξαφνίζει το όπλο. Τώρα πηγαίνει κάτι πυρήνικα εδώ πέρα. Τι είναι αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ακόμη. Αυτό εντάξει, με αυτά τα περιβολάω βέβαια. Ας τα περιβολήσω για βαθμούς πιο πολύ. Αφού άπειρες σφαίρες έχουμε σε αυτό το όπλο. Έλα. Βλακείς. Κάτσε εδώ πέρα και τα περιβολάς αυτά τώρα. Τι είναι αυτά στροφάκια. Πόσα έχουν ακόμα ρε, τόσα πολλά είναι. Α, εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε πάλι το όπλο το τριπλό. Όχι, και αυτά εδώ πέρα. Πόρα, αυτά εδώ. Συνήθως από αυτά χάνω εγώ. Δεν χάνω τους εχθρούς. Α, το E209. Έχει πολλούς εχθρούς από ταινίες δηλαδή. Από ρόμποκα, από Alien έχει. Συνεχίζουμε. Τώρα εδώ πέρα τι βγαίνει. Αν το μηχανάκι αυτό, παιδιά, θα βάλω το κανονικό όπλο, δεν χρειάζεται το τριπλό. Πηδάς, απλά πηδάς, εντάξει, πλακή, δεν είναι τίποτα δύσκολο αυτό. Ωραία. Ορίστε, το βάζουμε το τριπλό, δεν το χαλάω. Λοιπόν, παιδιά, αυτά πρέπει να είναι άρκες. Πρέπει να πατήσουμε ακριβώς στη μέση. Και αυτά που γυρνάνε γύρω-γύρω. Ελικοπτεράκι.
Τα έχει κοιτάξει μετά. Και αυτό εύκολο είναι. Συνεχίζουμε. Ρα, τώρα. Φύγει από. Πάω παραλίγο. Για αυτό το πέτο σημείο είναι κολοσημείο. Άμα είσαι διπλό πρώτο πέρα τελείωσες. Το περιμένω μέχρι τελειώσουν. Προβολάς, προβολάς. Με απλό πρώτο πέρα δεν περνάς. Χάσεις 100 ζωές. Αυτά δεν έχουν ενέργεια, περιμένεις μέχρι να τελειώσουν. Τελειώσανε, πάμε. Στο τσάκε, που τελείωσε το όπλο. Τώρα εδώ πέρα, πρέπει να επιδύσουμε τώρα. Ελικόπτερο. Αν είχα το τριπλό, θα σκύβα και τον πυροβόλαγα κατευθείαν. Εντάξει, οι εχθροί βέβαια μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά σε παραλαμβάνει συνέχεια. Ωραία, συνεχίζουμε τώρα, μας δώσει λογικά, μας δώσει όπλο τώρα. Α, το άλλο, τον μπάσα εδώ πέρα, λίγο. Α, τώρα έρθει με τάγκς εδώ, τι πάσα εδώ πέρα. Το πάμε κάτω τον οδηγό. Καλά, μερικοί εχθροί είναι γελοί δηλαδή, θα τις υπερβολάς. Απλώς μου αρέσει η ποικιλία που έχει σε αυτό το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Δώσε όπλο ρε γάμο, το τσικούνικο. Να, μηχανάκι τώρα, τώρα είναι μηχανάκι. Και αυτό απλό είναι. Πάμε. Να μου δώσω όπλο τώρα. Ωραία. Ρεβόλαση. Και τώρα, κάπου εδώ πέρα πρέπει να πάμε. Πρέπει να σκύβω. Έλα ρε. Α, εδώ. Πω μία να φάω, παιδιά, έχασα, πάει το μαρονάκι. Αυτό βαράει τώρα όπως να είναι. Πάλι κοπτεράκι τώρα, το βαράμε έτσι από κάτω. Σκυπτή. Για να πάμε, το περάσω την πίστα έτσι. Πάλι αυτός ο βλάκας με το μηχανάκι. F1. Αυτά δεν βλέπουμε το κουμπί, άρα γάμματα, αυτό είναι το θέμα. Να χαπατήσεις κουμπί, δηλαδή έχεις χάσει. Δεν έχει, το έχουμε κουμπί, δηλαδή. Πάνω στο χειριστήριο. Η Amiga δεν υποστήριζε βέβαια κουμπιά πολλά στο χειριστήριό της. Τώρα σημαίνει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, βάζουμε το τριπλό πάλι. Οχ, το τριπλό το έβαλα. Τώρα βάζουμε. Να πάλι τώρα αυτά, τα 209. Έτσι τα λέω εγώ δηλαδή. Έλα. Συνεχίζουμε. Πάλι νάρκες. Άμα δεν χάσουμε εδώ πέρα, είναι πιο κοντά τώρα οι νάρκες. Α, εντάξει. Ελικοπτεράκι, τώρα αυτό το παράμε από κάτω. Από κάτω παράμε τις ρουκέτες. Γι' αυτό μου αρέσει το όπλο αυτό εμένα. Α, πάλι τώρα αυτό σπίτι του τάγκς τώρα. Εντάξει. Και τώρα πάλι από κάτω παράμε. Έχει και άλλα όπλα βέβαια, και τηλεφωνόμενους πυράβλους. Jetpack. Αυτό μου αρέσει εμένα και το φλογοβόλο. Κι όμως περάσαμε, δεν χάσαμε καθόλου, ε. Μπράβο. Και ήταν δύσκολη πίστα αυτή. Τέταρτη πίστα. Πάμε τώρα στη ζούγκλα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, στη ζούγκλα. Λοιπόν, βάζω πάλι το τριπλό όπλο. Θα το έχω έτοιμο. Και αυτή η διαδίκτυα εδώ πέρα είναι δύσκολη. Έχουμε άλλους εχθρούς τώρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε πάνω πέρα το ρομπέτ δασών. Πάμε τη μία αυτόν. Τώρα έχουμε κουνούπια που γυρνάει γύρω-γύρω. Και μύγες. Όχι, τώρα αυτό εδώ πέρα. Θα τη θέλω. Πού θα μας χτυπήσουμε. Ωραία. Και αυτή η εύκολη είναι. Να, οι κολόμυγες. Τώρα με τα παλούκια αυτά εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε. Χάζει επιτιμία δηλαδή, μας επιτύχουν αυτά. Το όπλο.
Το τριπλό γρήγορα το πήραμε. Τώρα βγαίνουν κάποιοι καλλικάτζερα από πάνω από εδώ. Όταν μίλαξε ότι πετάνε εδώ πέρα αχλάδια. Χορόμιλα, ξέρω εγώ. Οχ. Κατευθείαν χάσαμε ενέργεια αυτή την πίστα. Πάλι τώρα αυτά. Οχ. Οχ, οχ, οχ. Και αυτά που γυρνά γύρω γύρω, σπάντα νεύρα. Άρα, τη φάγαμε, φάγαμε μία. Έλα τώρα, θα σου πάλι αυτά, άντε ρούγα, προλάβω. Προλάβα. Έχουμε και αυτά εδώ πέρα, στο νερό χάνουμε να πέσουμε κάτω, με τη μία χάνουμε. Και τα από αυτά έχασα, από τα κουνούπια ρε. Έχουμε δώσει κάτω εδώ πέρα. Αυτό το κοιτάμε αμέσως. Τώρα πάρουμε παιδιά, πάρουμε το φλογοβόλο για μένα. Βλακία έκανα, έπρεπε δίσω. Πω, έχασε μια... Κανάκια, δεν κανάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, πάλι τώρα αυτά, δεν θα πάθουν τώρα αυτά με το φλογοβόλο. Πάρτε τα, να μάθει. Μπασμένα. Έλα τώρα γάμω το. Να βάλω το όπλο εγώ, έχω χάσει. Ωραία. Το τριπλό καλύτερα. Γι' αυτό θέλω το τριπλό. Κάω το φλογοβόλο, αλλά... Ας ελπίσω να χάσω άλλη ζωή τώρα. Αυτό εντάξει είναι απλό. Τώρα είναι λίγο επικίνδυνο όταν πέφτω πάνω σου. Συνεχίζουμε. Ωραία, θα μου δώσω τώρα και πάλι ενέργεια από τα τριπλά. Τώρα αυτό, θα βγάλω το φλογοβόλο καλύτερα. Οχ, οχ, τώρα, πάλι μέσα αυτό. Και αυτά εδώ πέρα, αυτά μου τις σπάνε πιο πολύ. Για να γύρω γύρω, αυτά είναι σπαστικά. Αυτό πήγαινε ο τελευταίος της πίστας. Και καλά, αρχηγός. Έχασα τις ζωές, αλλά θα πάρω πάλι τώρα ζωή. Να περάσω την πίστα. Αυτή είναι μικρή πίστα. Και τώρα πάμε στα σπήλαια. Ωραία. Πέμπτη πίστα και πάμε στα σπήλαια. Λοιπόν, διαλέγω κατευθείαν το όπλο, το τριπλό. Ωραία, να το έχω έτοιμο. Τώρα έχουμε άλλους εχθρούς πάλι. Διαφορετικούς δηλαδή εχθρούς. Άλλα γραφικά. Και τα αρχιτικά εφέ καλά είναι. Δεν είναι άσχημα. Λοιπόν, θα πάει τι έχουμε τώρα. Έλα τώρα. Έχουμε το περίεργο με το μάτι, ναι. Θα πει στο μάτι πρέπει να βγει εκεί πέρα. Πέτα είναι σφαίρα τώρα αυτό. Φτιάχνω τον ταούλι αυτό. Αυτό το παιχνίδι έχει λίγα χρώματα. Από ό,τι μου φαίνεται έτσι, έχει πάρα πολλά χρώματα. Αλλά δεν είναι άσχημα όμως. Να το. Το τριπλό το πλάκι μας. Το πήραμε. Τώρα έχουμε άλλα τέτοια που γυρνάνε. Όχι, αυτό το πέρα είναι μπάστα εδώ, παιδιά. Α, δεν έχασα. Δεν έχασα ακόμη. Μπράβο, ρε. Άντε. Τι είναι αυτό ρε, ψάχνω της ελευθερίας, τι ταούλι είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, μερική εχθρή είναι και τα πανηγύρια. Τι είναι αυτό τώρα, πού κολλάει αυτό τώρα. Όπο, αυτό το παιδιά εδώ πέρα είναι μπάσταρδο. Αυτό είναι πιο δύσκολο δηλαδή. Αλλά ευτυχώς τρώγεται αμέσως. Αμάν, πάλι μπάλα. Πάλι μπάλα κακώς τη χαλάω. Κακώς χαλάω με το όπλο αυτό. Άμα δεν πατήσει, δηλαδή ξεχάσει να πατήσει κάποιο κουμπί από το που είναι το όπλο, πάει. Το έχασε δηλαδή. Να διάλεξε πρώτα το όπλο και μετά. Όχι τώρα εδώ πέρα, ώστε να θα πατήσω εγώ. Και όμως δεν έχασα ζωή ακόμα. Δεν έχασα ζωή. Νόμιζα ότι έχασα τώρα. Συνεχίζουμε, έλα. Πάμε το τριπλό μας. Ωραία.
Πάλι αυτή τη μαλακία. Μετά θα χάσω, εντάξει, μία ήθελα. Θα σωματεύει κιόλας. Και αυτά τα μπάσαρα πήγαιναν γύρω γύρω. Λοιπόν, διαλέγω το απλό απλό. Θα βγει μια μπάλα, θυμάμαι, μια... Αυτή η μπάλα που βγαίνει. Πάει αυτό σκατό. Όχι, αυτό δεν έχω να βάλω το απλό, το τριπλό. Και δεν μπορώ να πατήσω η κούμπη. Ωραία. Πατήσω escape δηλαδή, κατά λάθος. Και κλείσω το παιχνίδι. Να, η μπάλα. Μιζω κι άλλη μπάλα, παρακάτω, ναι. Και τα μπάλα, το εχθρός μπάλα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, στο σημείο εδώ πέρα τώρα αυτό, κολυμπάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα κολυμπάμε, παιδιά. Θέλει το μοχλό εξαριστερά. Και τώρα βγαίνει, παιδιά, το boss κατά της πίστας. Αυτό εδώ πέρα το είναι αυτό τώρα. Το τέλος του Loch Ness. Γι' αυτό κράτησε το πλάκι, να το φάω. Ωραία, χάσαμε μια ζωή βέβαια. Εντάξει, εκεί πάρουμε πάλι ζωή τώρα. Ωραία, score, total, bonus life. Έκτη πίστα και τώρα πάμε στο βυθό. Ωραία. Τώρα το παιχνίδι αλλάζει και γίνεται σαν σωτή μάπλα, δηλαδή, ας το πω έτσι. Καταβάλλουμε το F3, βάλουμε τις λουκέτες που έχουμε έτοιμες. Και καλά κολυμπάμε τώρα. Τα έχουμε ψάρια εδώ πέρα, αυτά στρίδια, κάτσα πρώτα το όπλο, το τριπλό. Λοιπόν, τι βγαίνει τώρα, α, βγαίνει στο ζήτης εδώ. Ωραία, πάει, πάμε, συνεχίζουμε. Χταποδάκι. Αν και αυτό το φάμε το απλό, είναι εύκολο. Δεν είναι τίποτα δύσκολο αυτό. Ωραία, πάει αυτό το παλιωτά πόδι. Να πάω από πάνω, ε. Τώρα έχουμε ψάρια που γίνανε γύρω γύρω. Τι είναι αυτή η μαλακία εδώ, εδώ. Αν αυτό πετάει σφαίρες. Ωραία, αυτό είναι μπάσαρο, ε. Ωραία. Όχι, αυτά πρέπει να είναι στρίδια. Μαργαριτάρια, δηλαδή. Παίρνω. Κάτσε, μην βιάζομαι γιατί. Πάρε όπλο πάλι. Μα σου γέμισε το όπλο. Ό, τι είναι αυτό τώρα. Δείτε. Το πιο μεγάλο. Τα ούλια μπροστά έχει. Τι είναι αυτό. Πάει κι αυτό. Εντάξει, βλακία τώρα. Τώρα βιάστηκα. Έχω και αυτά τα κολοκύθια. Τώρα βγαίνει ένα σε καλαμάρι, αν θυμάμαι καλά. Να το. Καλαμαράκι. Ωραία, συνεχίζουμε. Τώρα, τι βγαίνει. Αυτή η παπαριά πάλι. Μα φάγαμε λίγο. Μην χάσουμε ζωή τώρα, δεν γίνεται. Μην χάσουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, πάλι το καλαμάρι. Α, τα καβουράκια. Αυτά είναι εύκολα. Μας λύνει κιόλας και το όπλο. Θα κάνω οικονομία δηλαδή. Από αυτά χάνω πιο πολύ. Δεν χάνω ψυχτούς δηλαδή, από αυτά που γίνανε γύρω γύρω. Τι είναι τώρα, το καλαμάρι πάλι. Όχι, αυτό που έχει τα πάνω σου δηλαδή, άμα τα αφήσει δηλαδή και... Δεν την προβολείς δηλαδή γρήγορα, αφήσει απάνω σου. Και στραβάει μία. Α, το πρόλαβα. Το όπλο, παιδιά, το όπλο τελειώνει τώρα. Α, μας έδωσε όπλο. Α, ωραία, μας έδωσε όπλο, ρε. Σε αυτή την πίστα το διπλό είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν. Σε μαλακίσει εδώ πέρα. Από αν πήγα ο βλάκας, όχι, δεν το πιστεύω, ρε. Μπερδεύτηκα, ρε. Και αυτό είναι το τελευταίο, δηλαδή, το τελευταίο μπότς πίστας. Το αποβρίχερο αυτό το ταούλι εδώ πέρα. Καμπανικολίστη. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό ήταν. Πάμε τώρα τελευταία πίστα.
Έβδομη πίστα που είναι και τελευταία και θα πάμε στο πυρηνικό εργοστάσιο. Λοιπόν, βάζω κατευθείαν το όπλο το τριπλό, το έχω έτοιμο. Βέβαια τώρα έχουμε τώρα Alien. Για φυσικά κάτσαρος. Γι' αυτό είπα ότι έχει πάρα πολύ ταινίες δηλαδή κάποια πράγματα. Να τα Alien. Αυτό εδώ πέρα τώρα πάμε εδώ. Ωραία, παίρνω το όπλο. Να τα Alien. Να το πρώτο Alien. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε και αυτά που γυρνάνε γύρω γύρω πάλι, τώρα έχουμε άλλα. Αυτά δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Αυτά που θα χάσω σίγουρα είναι λίγο παρακάτω. Θα πάρω το φλογοβόλο. Εδώ πέρα. Α, τον μπάσταρδο. Εδώ παιδιά, αυτό το σημείο. Δεν το βλέπω καλά. Κι όμως πέρασα με τη μία. Μπράβο ρε. Τι είναι αυτό, τι βλάκι είναι αυτό. Καλή κάτζαρος είναι. Έχουμε τώρα τέτοια τρατάκια. Ωραία από χώρα. Τι είναι αυτό εδώ, τι παπαριά είναι αυτή. Βάλτε το όπλο γρήγορα. Τι είναι αυτό εδώ ρε, δεν είναι αυτό. Έχει αυτοκίνητο το Alien. Αυτοκίνητα άμαξα. Θα χάνα τώρα. Εντάξει. Εντάξει, θα δραματίσω, δεν είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Με το πρώτο που έτσι καθαρίζω. Δεν μου αφήνει τίποτα. Όχι, κάτσε να κάνω οικονομία τη σφαίρα γιατί. Κάπου εδώ πέρα είναι το τελευταίο τώρα. Το τελευταίο Alien. Έλα. Βάζω το φλογοβόλο και τελείωσε. Να το. Εδώ είναι το τελευταίο, παιδιά. Βάζω το φλογοβόλο, τραβάω μία. Και ακόμη. Και τελείωσε. Αυτό να βγει, το τερμάτισα. Αυτό είναι το τελευταίο κακό. Και πάμε τώρα με τον τερματισμό. Λοιπόν παιδιά, αυτός ο τερματισμός, όχι τίποτα σπουδαίο, δηλαδή μια εικόνα δείχνει. Μας έπρεπε κάποια πράγματα. Το αυτό και καλά είναι ρώσικο. Το παιχνίδι βέβαια είναι από Ρώσους δημιουργούς. Μάλιστα. Να τόσο ο χαρακτήρας μας, ωραίος. Δεν βγήκε κάτι άλλο. Νομίζω το γράψει DNA. Μπράβο, καλά θυμάμαι. Αυτό ήταν παιδιά, αυτός ο σχηματισμός. Μια απλή εικόνα. Ωραία. Εντάξει, μας γράφει τώρα διάφορα πράγματα. Τους προγραμματιστές μάλλον. Ναι. Ωραία το πατάω τότε. Δεν βγήκε κάτι άλλο, γι' αυτό το πάτησα. Ωραία, έχουμε τώρα high score. Και είναι και αυτή ωραία μουσικούλα. Λοιπόν, γράφουμε. The player. Δεν θα μου το χωράει. GR. Δεν πατάω Enter. Α, GR. Δεν πιάνει το GR. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το ρετρό για αυτή τη βδομάδα. Το Rubicon για Amiga. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, αν έχετε κάνει, για να βλέπετε τέτοιους βίντεο. Κάντε από κάτω και ένα σχόλιο. Γράψτε μας άρεσε το παιχνίδι αυτό, ή αν το έχετε παίξει κιόλας. Τα κοινωνικά μου δίκτυα είναι όλα από κάτω στην περιγραφή μαζί με το πρόγραμμα της εβδομάδος, αν θέλετε ρίξτε μια ματιά. Οπότε εμείς λογικά τα πούμε τώρα τη Δευτέρα και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και μέχρι το επόμενο ρετρό βίντεο θέλω να περνάτε όλοι καλά. Από μένα γεια σας.